Οι πρωτεΐνες αποτελούν την βάση της ανάπτυξης ενός υγιούς οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα των επιστημόνων επικεντρώνεται στον συνδυασμό γονιδιακής και πρωτεϊνικής θεραπείας για την εξάλληψη παθήσεων που σχετίζονται με την κακή λειτουργία της πρωτεΐνης στο ανθρώπινο κύτταρο. Το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος με το επιστημονικό του προσωπικό και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στηρίζει ενεργά την έρευνα στον τομέα αυτό. Υπάρχουν περισσότερες από 30.000 πρωτεΐνες στον ανθρώπινο οργανισμό που επιτελούν πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Κάποιες πρωτεΐνες έχουν δομικό ρόλο, κάποιες άλλες μεταφορικό και άλλες αποθηκευτικό. Για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, οι πρωτεΐνες πρέπει να εκφράζονται σωστά, στην κατάλληλη θέση μέσα στο κύτταρο και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Μετάλλαξη σε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη μπορεί να προκαλέσει μη ομαλή ανάπτυξη του οργανισμού και να δημιουργήσει μια παθολογική κατάσταση. Η έρευνά μας εστιάζεται στη μελέτη πρωτεϊνών που εμπλέκονται στη σηματοδότηση του ασβεστίου και εποσκοπεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται, παθολογικών καταστάσεων θα έλεγα, που δημιουργούνται από μεταλλάξεις πρωτεΐνες αυτές. Η πρώτη πρωτεΐνη είναι η σπερματική φωσφολιπάση CZ ή PLCZ ή αλλιώς η σπίθα της ζωής, διότι ξεκινάει ουσιαστικά τη γονιμοποίηση. Και η δεύτερη είναι η καλμοδουλίνη, μία πρωτεΐνη η οποία δεσμεύει όντα ασβεστίου και έχει δειχθεί ότι μεταλλάξεις την πρωτεΐνη αυτή οδηγούν σε ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας για τη φωσφολιπάση CZ υλοποιήθηκε στο Δημόκριτο, στο Εργαστήριο Βιομοριακής Φυσικής, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανοσοχημίας. Ήμασταν πολύ τυχεροί και πολύ ευτυχείς που ο Μιχάλης υπήρξε μέλος της ερευνητικής μας ομάδας εδώ. Στο Εργαστήριο Βιομοριακής Φυσικής αναπτύσσουμε βιοφυσικές τεχνικές πολύ μεγάλης ακρίβειας, κυρίως μικροθερμιδομετρικές και φασματοσκοπικές, ακριβώς για να κατανοούμε τους μηχανισμούς επίδραση των πρωτεϊνών. Άλλα ενδιαφέροντα projects μας αφορούν τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στο κληρονομικό καρκίνο του μαστού και των οθικών, πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην υδρόλυση βιοπολιμερών και επίσης πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην νανοτεχνολογία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει πλέον την υπογονιμότητα στις ασθένειες του ανθρώπου. Μια θαυματουργή πρωτεΐνη, την οποία παρήγαγαν οι ερευνητές με επικεφαλή στον καθηγητή Μιχάλη Νομικό, υπόσχεται να λύσει οριστικά το πρόβλημα αυτό. 80 εκατομμύρια ζευγάρια παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ζευγαριών που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας ανέρχεται στις 300.000. Αυτό σημαίνει ότι ένα στα 6 ζευγάρια στην Ελλάδα δυσκολεύονται στο να αποκτήσουν παιδί. Το 2009, μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε την υπογονιμότητα στην κατηγορία των ασθενειών. Και αν παλαιότερα υπήρχε η πεποίθηση ότι για την υπογονιμότητα ευθύνεται μόνο η γυναίκα, κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ευθύνονται εξίσου το ίδιο ο άντρας και η γυναίκα. 50% ευθύνεται ο άντρας και 50% η γυναίκα. Και αν και οι κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης έχουν κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια ώστε να βοηθούν τα υπογόνιμα ζευγάρια, δεν είναι πάντα επιτυχής σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις μεταλλάξεων στη φωσφολιπάση CZ ή όταν η πρωτεΐνη αυτή είναι απούσα από το ανδρικό σπέρμα, ο άνδρας αποτυχάνει να ξεκινήσει τη γονιμοποίηση. Η καινοτομία της ερευνάς μας ήταν ότι παρήγαμε ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη μέσα στο εργαστήριο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δυνητική θεραπεία και να υπερσκελίσει αυτές τις περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας. Η βάση της καλής λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού είναι μια γερή καρδιά. Η επιστημονική έρευνα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, παρεμβαίνει διορθώνοντας τυχόν γενετικές ανομαλίες που σχετίζονται με τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Μια υγιής καρδιά πάλεται ρυθμικά μέσω του ακριβούς ελέγχου των επιπέδων ασβεστίου στα καρδιακά μυϊκά κύτταρα. Όταν τα επίπεδα ασβεστίου αυξηθούν, η καρδιά συστέλλεται. Όταν τα επίπεδα του ασβεστίου μειωθούν, ο καρδιακός μυς χαλαρώνει και η καρδιά διαστέλλεται. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην αλληλεπίδραση δύο πρωτεϊνών. Η μία πρωτεΐνη ονομάζεται υποδοχή αδριανοδίνης που δρά ως διάβλος ασβεστίου. Η δεύτερη πρωτεΐνη ονομάζεται καλμοδουλίνη που δεσμεύει ουσιαστικά το ασβέστιο. Στην έρευνά μας ανακαλύψαμε ότι ένας ασθενής που είχε ένα μεταλλαγμένο γονίδιο που εκφράζει την καλμοδουλίνη παρουσιάζει λανθασμένη αλληλεπίδραση, μη φυσιολογική θα λέγαμε αλληλεπίδραση, μεταξύ αυτών των δύο πρωτεϊνών. Αυτό οδηγεί σε αρρυθμίες και στον ευνίδιο καρδιακό θάνατο που παρατηρείται σε βρέφη και νέους έως και 34 ετών.
Ουσιαστικά, ανακαλύπτοντας τον μηχανισμό, μπορούμε τώρα να παρεύουμε και να είτε εμείς είτε οι φαρμακολόγοι, ώστε να ανακαλύψουμε ένα φάρμακο που να διορθώνει αυτή τη λανθασμένη αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών αυτών. Σήμερα ο Δημόκρητος αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας με 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό. Η έρευνα που διεξάγει είναι διεπιστημονική και πολυδύναμη, με σημαντικά επιτεύγματα στα υλικά και την νανοτεχνολογία, την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, την πυρηνική τεχνολογία, την ενέργεια, το περιβάλλον, τη βιοδιαγνωστική και τα ραδιοφάρμακα. Έχοντας εργαστεί στο Δημόκρητο από το 2007 έως το 2012 ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης, έχω αναπτύξει αρκετές συνεργασίες με διάφορες ερευνητικές ομάδες του Δημοκρήτου. Σημαντικό ρόλο στην έρευνα για την ανδρική υπογονιμότητα αλλά και για τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο έπαιξαν τα εργαστήρια βιομοριακής φυσικής καθώς και το εργαστήριο ανοσοχημίας. Σημαντική συνεργασία υπήρξε με ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Φυσικοχημίας. Τα πειράματα σε οάρια ποντικών γίνονται στο Cardiff, στο Institute of Molecular and Experimental Medicine, με επικεφαλής τους καθηγητές Τόνι Λάι και Καρλ Σουάν. Μιλώντας από πλευράς της ερευνητικής ομάδας της ανοσοπεπτηδικής χημίας, η οποία συνεργάστηκε και εξακολουθεί να συνεργάζεται με τον Μιχάλη τον Νομικό πάνω στη μελέτη της φωσφολιπάσης ζήτα, θα ήθελα να εστιάσω λίγο στη συμβολή εκείνη της ομάδας μας, η οποία έγκυται στο σχεδιασμό κάποιων συγκεκριμένων πεπτιδικών παραγόγων με βάση το μόριο της φυσικής πρωτεΐνης. Τα παράγωγα αυτά, μετά το σχεδιασμό τους, συνετέθησαν στο εργαστήριο με αμιγώς χημική μεθοδολογία και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αντισωμάτων, τα οποία αποδείχθηκαν ικανά να αναγνωρίζουν τη φυσική πρωτεΐνη με πολύ υψηλή εξειδίκευση και με πάρα πολύ μεγάλη χημική συγγένεια. Με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο νοσοχημικό εργαλείο για την παραπέρα μελέτη του μορίου. Για παράδειγμα, για τον ακριβή νοσοχημικό εντοπισμό της φωσφολιπάσης ζήτα σε ειδικά βιολογικά παρασκευάσματα. Βασική στρατηγική επιλογή του Δημόκρητου είναι το υψηλότατο επίπεδο έρευνα σε συνεργασία με επιστήμονες που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Μιχάλης Νομικός ήρθε στο Δημόκρητο με λαμπρές περγαμηνές, έχοντας ολοκληρώσει το διδακτορικό του ως υπότροφος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κάρντιφ. Στο Δημόκρητο επιλέκτηκε για μια τετραετή μεταδιδακτορική υποτροφία. Το 2014 κέρδισε την πρώτη του ευρωπαϊκή υποτροφία, την υποτροφία Marie Curie, η οποία ανέρχεται στο πολύ σημαντικό ποσό των 350.000 ευρώ για να συνεχίσει την έρευνά του στη φωσφολιπάση σε ζήτα και την ανδρική υπογονιμότητα. Βεβαίως, η πιο μεγάλη βράβευση του Μιχάλη έγινε το 2013, όταν η Αμερικάνικη Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής του απένειμε το μοναδικό της βραβείο Investigator Achievement Award. Ο Μιχάλης παρέλαβε το βραβείο το φθινόπωρο του 2013 σε μια ειδική τελετή που έγινε στο Harvard Club στη Βοστόνη και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον πολλά και σημαντικά βραβεία περιμένουν τον Μιχάλη και τη δουλειά του. Αυτή την περίοδο η έρευνα του Δ. Μιχάλη Νομικού στρέφεται στην ανδρική υπογονιμότητα και τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Όσον αφορά την έρευνα για την ανδρική υπογονιμότητα, αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στην παραγωγή ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δυνητική θεραπεία για τις περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας. Σε αυτή τη φάση είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε διάφορες κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης από το εξωτερικό ώστε να γίνουν οι πρώτες κλινικές δοκιμές. Επίσης, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα βιοδιαγνωστικό εργαλείο ώστε να μπορούμε έγκαιρα να διαγνώσουμε αυτές τις περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας. Όσον αφορά στην έρευνα για τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο, μελετάμε νέους μηχανισμούς και προσπαθούμε να παρέμβουμε με κάποιο φάρμακο ώστε να διορθώσουμε την μη φυσιολογική αλληλεπίδραση της καλμοντουλίνης με τον Ryanodine Receptor για να βρούμε κάποιο φάρμακο και να αποφευθεί ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος. Οι μέχρι τώρα ανακαλύψεις για τον σπουδαίο ρόλο των πρωτεϊνών ανοίγουν τον δρόμο για τη θεραπεία μιας σειράς ασθενειών, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνταν μη ή άσημες.
Θα έλεγα ότι το μέλλον είναι λαμπρό. Η κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται πρωτεΐνες και μάλιστα όταν χρησιμοποιούνται διεπιστημονικές ερευνητικές προσεγγίσεις φέρνει στην επιφάνεια ανακαλύψεις πολύ σοβαρές για την υγεία, για τα φάρμακα, τη μοριακή διαγνωστική, για τα τρόφιμα και τη βιοτεχνολογία και για το περιβάλλον, θα έλεγα. Άρα ουσιαστικά περιμένουμε αποτελέσματα σε όλα αυτά. Στο εργαστήριο της βιομοριακής φυσικής δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κατοχύρωση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών μας με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ούτως ώστε σε συνεργασία με νεοφυείς ή ήδη καθιερωμένες τεχνολογικές επιχειρήσεις να προβούμε στην εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων αυτών.